Θα ξεκινήσω με το εξής. Ένας συνάδελφος μας ακτινολόγος, την ώρα της εφημερίας από το νοσοκομείο των Γιαννιτζών, συνάδελφος που έκανε 13 συνεχόμενες 24 ώρες ενεργής εφημερίες, την ώρα της εφημερίας ένιωσε αδιαθεσία, αναγκάστηκε ο ίδιος να μπει στον αξονικό τομογράφο και να κάνει ο ίδιος διάγνωση στον εαυτό του. Είχε διαχωριστικό ανέβρισμα όρτης και αναγκάστηκε να διακομιστεί εσπρεσμένα στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας και του ευχόμαστε περαστικά. Ένας συνάδελφος που κάλυπτε στην εφημερία του μόνος του και το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα και τον αξονικό τομογράφο. Σε αυτόν λοιπόν τώρα, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις, έρχεστε να προτείνετε να κάνει και απογευματινό ιατρείο, εκτός από τις 13-24 ώρες ενεργής εφημερίας το μήνα, δύο φορές την εβδομάδα, για να μπορέσει να ενισχύσει το εισόδημά του. Και αναρωτιόμαστε αν του μπορείτε να του το προτείνετε. Φέρνετε αυτό το έκτρωμα, λέμε εμείς, παρά την καθολική αντίθεση των χιλιάδων νοσοκομειακών γιατρών, των συλλογικών τους οργάνων, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών και των μεγαλύτερων ενώσεων της χώρας. Και μάλιστα αυτούς που είναι η ψυχή του δημόσιου συστήματος υγείας και που κάποτε την περίοδο της πανδημίας χειροκροτούσατε από τα μπαλκόνια. Αναφέρεστε σε μειοψηφίες, ενώ γνωρίζετε πολύ καλά ότι χιλιάδες νοσοκομειακοί γιατροί, 10.000 έχουν ψηφίσει στις πρόσφατες αυγαιρεσίες με τις αποφάσεις τους, έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση ενάντια στο τερατούργημά σας που σαρώνει, λέμε εμείς, ό,τι έχει απομείνει από το δικαίωμα του λαού μας στη δωρεάν υγεία. Και τι δεν έχουμε ακούσει αυτό το διάστημα. Για ασθενείς τζαμπατζίδες και τσιγκούνιδες, προσβάλλοντας βάναυσα το λαό μας που του έχετε τσακίσει τους μισθούς και τις συντάξεις. Έφτασε στο σημείο η εισηγητής του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας να μας πει ότι οι ασθενείς δεν θέλουν να δώσουν χρήματα για την υγεία τους επειδή θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα για να πάνε διακοπές. Ισχυρίζεστε ότι δίνετε με το νομοσχέδιο ελευθερία επιλογών στους ασθενείς. Και εμείς σας ρωτάμε για ποια ελευθερία κάνετε λόγο. Πρόκειται για ομό εκβιασμό και μάλιστα την ώρα της ανάγκης, της αρρώστιας, την ώρα που οι ασθενείς αντικρίζουν το θάνατο. Ή θα πληρώσεις για την υγεία σου ή είσαι καταδικασμένος σε πολύμηνες, πολύχρονες αναμονές για μία διάγνωση, για μία θεραπεία, για ένα χειρουργείο. Δηλαδή, ή θα πληρώσεις για την υγεία σου ή δεν θα επιβιώσεις. Πρόσφατα η κυρία Γκάγκα είπε σε συνέντευξή της ότι είναι αναχρονιστικός, λέει, ο θεσμός της πλήρους και απλοπιστικής απασχόλησης, τον οποίο τώρα χτυπάται, και επικαλέστηκε διάφορα παραδείγματα χωρών που πάνε μπροστά και προοδεύουν, όπως η Σλοβενία, η Κροατία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν βέβαια παραδείγματα, μπορεί να τα δει οποιοδήποτε, τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Για παράδειγμα, στην Κροατία, η Κροατία έχει τα υψηλότερα ποσοστό θνητότητας από καρκίνο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο για το NHS, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Οι ασθενείς αναγκάζονται να πάρουν δάνειο για να μπορέσουν να χειρουργηθούν. Ή ακόμα χειρότερα, φαντάζομαι το γνωρίζετε, είναι ένας νέος τρόπος εναλλακτικός χρηματοδότησης των ασθενών, τα λεγόμενα crowd foundation, που πρέπει οι ασθενείς να μπουν στις πλατφόρμες, να κάνουν έρανο και να ζητήσουν από διάφορους φιλάνθρωπους χορηγούς, αν και εφόσον συγκινηθούν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, να τους δώσουν χρήματα. Λέτε μας παρουσιάζετε ως πρότυπο το NHS, που έχει 130.000 οργανικές θέσεις, με 11.000 ελλείψεις σε γιατρούς, που το 87% των ασθενών που παραπέμπονται από τους γενικούς γιατρούς απορρίπτονται από τους ειδικούς στα νοσοκομεία, γιατί ακριβώς υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και η αναμονή είναι τεράστια. Μας λέτε ότι προκυρήσετε θέσεις και δεν εκδηλώνετε ενδιαφέρον από τους γιατρούς. Καταρχήν, δεν προκυρήσετε θέσεις. Προκυρήσετε κάποιες εκατοντάδες θέσεις σε μια θάλασσα τραγικών ελλείψεων, γιατί αναρωτιόμαστε εμείς τα νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά, οι τραγικές ελλείψεις οφείλεται στην απροθυμία των γιατρών ή ότι δεν προκυρήσετε θέσεις. Γιατί στο Πέδωνα Αγία Σοφία, όταν κάτω από φασιστικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων εκεί προκηρύξατε τρεις θέσεις αναισθησιολόγων, οι οποίοι υποτίθεται δεν υπάρχουν, έβαλαν υποψηφιότητα
Πέντε συνάδελφοι. Ολοκληρώστε σιγά σιγά. Ναι, ολοκληρώνω, θα μου δώσετε το χρόνο γιατί είναι πάρα πολλά. Οι συνάδελφοι δεν επιλέγουν τις θέσεις για τους ίδιους λόγους που όσοι επέλεξαν, τόλμησαν να το κάνουν, λένε εμείς, παρετούνται και πάνε στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα που οι αμοιβές είναι καλύτερες. Είναι η τελευταία επιλογή εξαιτίας και της σημερινής κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων, επειδή υπάρχουν άθλιες συνθήκες εργασίας από άνθρωπα ωράρια κακοκληρωμένα. 5 ευρώ νυχτερινή εργασία για την εφημερία, τις οποίες δεν τις πληρώνεται έγκαιρα. Κυρία Γκάγκα, στην τελευταία συνάντηση, μάλιστα, μας είπε ότι δεν γνώριζε ότι δεν πληρωνόμαστε. Ακόμα και τώρα να έχουν πληρωθεί οι εφημερίες του τρίτου τριμήνου. Έτσι, ανεπτρίαστα του ομολογείτε. Έχετε άλλα τις προτεραιότητες, φαίνεται, και αυτό είναι να ιδιωτικοποιήσετε πλήρως το ΕΣΥ. Αντί να αυξήσετε τους μισθούς μας, να κάνετε μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, να εξασφαλίσετε τις προϋποθέσεις, υποδομές, εξοπλισμό, όλο το αναγκαίο προσωπικό. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Ρέτζου. Υψηλού επίπεδου υπηρεσιών υγείας. Λέτε ότι δεν περισσεύουν χρήματα. Αυτό μας ξεκαθαρίζεται με τις πενθρές αυξήσεις που μας δίνετε. Και αν θέλουμε, μας πρέπει να κάνουμε ιδιωτικό έργο. Νομιμοποιείτε δηλαδή αυτό που πριν ήταν παράνομο, το φακελάκι, και μου το επιτρέπατε και συνειδητά το επιτρέπετε, το πιάτσικο στις τσέπες των ασθενών. Και το τι ευχαριστούμε, κυρία Ρέτζου. Ευχαριστούμε. Ολοκληρώνω, επιτρέψτε μου. Είναι πολύ. Έχετε πάρει διπλάσιο χρόνο. Σας παρακαλώ λίγο, σεβαστείτε την επιτροπή. Το δημόσιο νοσοκομείο θα μετατραπεί σε μία δεξαμενή άδειας πελατείας για το ιδιωτικό ιατρείο και τις ιδιωτικές κλινικές, και μας μετατρέπεται εμάς τους γιατρούς σε μεσάζοντες που θα ψαρεύουν ασθενείς. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Τώρα για το νομοσχέδιο μιλάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχετε πάρει υπερδιπλάσιο χρόνο. Επί του νομοσχεδίου, παρακαλώ. Οι φορείς εδώ. Έχεστε για το νομοσχέδιο. Όχι για τις γενικές σας. Μου επιτρέπετε λίγο. Επιτρέπετε λίγο, σας παρακαλώ. Παρακαλώ να σεβαστείτε την επιτροπή και τον χρόνο που σας δίνει. Σας δώσαμε 3 λεπτά. Σας έχω δώσει υπερδιπλάσιο χρόνο. Αλλά παρακαλώ, σεβαστείτε λίγο τον χρόνο της επιτροπής. Δεν είστε μόνο εσείς προσκεκλημένοι, είναι πολλοί φορείς. Ευχαριστώ. Ζητάω την επίοικια. Ευχαριστώ. Επερδιπλάσιο χρόνο. Έχετε 7,5 λεπτά. Εντάξει, 3 λεπτά ήταν ο χρόνος. Υπερδιπλάσιο σας έδωσα, αλλά μιλήστε επί του νομοσχεδίου λίγο. Λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστούμε.